Δήμος Παγκαίου πιστός στο ραντεβού του με τις αθλητικές διοργανώσεις μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων το Μάιο του 2019, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 το καλοκαίρι του 2021, σε συνεργασία με την Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραγωγικών Ηλικιών Under 9-12, Under 15 και Under 18. Το οποίο πραγματοποιήθηκε 22 και 23 Ιανουαρίου του 2022 στο κλειστό γυμναστήριο Γεωργιανής Νικήσιανης. Να είμαστε χαρούμενοι που σε αυτό το Σαββατοκύριακο φιλοξενούμε εδώ, σε αυτό το όμορφο γήπεδο της Γεωργιανής, το αναπτυξιακό πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, του πινκ-πονγκ. Προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς σε ό,τι μας ζήτησαν οι άνθρωποι, ανταποκριθήκαμε, τους βλέπουμε και αυτούς χαρούμενους, τους βλέπουμε ευχαριστημένους, γιατί η συνεργασία μας βαίνει καλώς μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ χαίρομαι που βλέπω εδώ μικρά παιδιά να αγωνίζονται, να κυνηγούν τα όνειρά τους με τις προσπάθειές τους, και αυτός είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι υγεία, ο αθλητισμός είναι ζωή. Βάζεις στόχους και προσπαθείς να τους πετύχεις. Χαιρόμαστε που τα φιλοξενούμε όλα αυτά τα παιδιά εδώ και εύχομαι καλή επιτυχία στον καθένα και ας κυνηγήσει τους δικούς του στόχους και τα δικά του όνειρα. Δημιουργείται και μια παράδοση, δηλαδή μετά το μπάσκετ και το κλασικό αθλητισμό έχουμε τώρα κάτι το καινούριο. Ναι, ο αθλητισμός ρέει στο αίμα του Δήμου Παγκαίου, να το πούμε έτσι. Ο Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Παγκαίου, και αυτός είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό και με τη δική του παρότρινση κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο Δήμος Παγκαίου έχει μπει πλέον στις πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Όπως το 19 ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων στην Ελευθερούπολη, το 21 ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, τώρα είναι εδώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Πινκ-Πονγκ της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Και για φέτος το καλοκαίρι και για όλη τη χρονιά μπορούμε να υποσχεθούμε ότι και πάλι θα έχουμε πολλά όμορφα και μεγάλα πράγματα. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με το Στίβο, είτε έχουν να κάνουν με τους αγώνες, λαϊκούς αγώνες δρόμου όπως τα Παπαχριστίδια που θα έχουμε πολύ σύντομα στις 20 Μαρτίου. Σχεδιάζουμε και αγώνες βουνού, σχεδιάζουμε και κάποιους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Η φετινή χρονιά θα έχει να μας προσφέρει στο αθλητικό επίπεδο πολλά πράγματα στα οποία ο Δήμος Παγκαίου θα δηλώσει και πάλι παρόν. Ναι, και να κλείσουμε έτσι λίγο με αυτή τη διοργάνωση. Πόσο δύσκολο ήταν για το Δήμο ή εύκολο για να γίνει αυτή η διοργάνωση? Για το Δήμο πάντα υπάρχουν δυσκολίες, αρκεί να υπάρχει όμως θέληση. Με τη θέληση τα πιο δύσκολα πράγματα γίνονται εύκολα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου Παγκαίου που βοήθησαν στο να στηθεί το γήπεδο. Υπήρχαν κάποια προβλήματα με τη θέρμανση, κάποια προβλήματα με τα ηλεκτρολογικά, τα οποία λύθηκαν. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον αντιδήμαρχο, τον τοπικό αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Παγκαίου, τον Βαγγέλη τον Σαραντούδη, που μέχρι και χθες το βράδυ έτρεχε για να κανονίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Όταν θέλουν οι άνθρωποι και όταν συνεργάζονται, το αποτέλεσμα πάντοτε είναι αυτό που βλέπετε, είναι τέλειο, και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια υπέροχη εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μποσμπότη για τις πρωτοβουλίες που παίρνει τα τελευταία χρόνια ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Όπως βλέπετε και εσείς, ο χώρος είναι κατάλληλος για τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι κρίμα που τόσα χρόνια ήταν ανενεργός. Εδώ και έξι χρόνια είναι που άρχισε να παίρνει σιγά σιγά πνοή αυτό το έργο, και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κυρίου Μποσμπότη θα έχουν καλύτερες μέρες για αυτό το χώρο. Είναι και κάτι για πρώτη φορά, έτσι? Ναι, μάλιστα. Και κόπος όλα αυτά εδώ? Όταν έχεις θέληση, ο κόπος δεν μετράει. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου, του Συμβουλίου, πετύχαμε να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, και πιστεύω ότι είναι όλα καλά. Όπως τα βλέπετε κι εσείς, τα παιδιά χαίρονται και είναι πολύ ωραία. Από το πρωί έχει κόσμο, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι το τρίτο σε σειρά από τα 6 αναπτυξιακά πρωταθλήματα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται στη Γεωργιανή. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ομοσπονδίας και όλης της κοινότητας του αθλήματος, το Δήμο Παγκαίου, την Δημοτική Κοινότητα της Γεωργιανής, για την πολύ όμορφη ζεστή φιλοξενία σε ένα πολύ ωραίο φανταστικό γήπεδο που είναι και ζεστό και φιλόξενο, και οι άνθρωποι βέβαια και όλος ο χώρος είναι ιδανικός.
οι αγώνες αυτοί, ο στόχος της Ομοσπονδίας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να αναβαθμίσουμε το άθλημα σε σωστούς αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους. Αυτό πραγματοποιείται με αυτή την εγκατάσταση και με τις υποδομές που υπάρχουν στο γυμναστήριό σας. Είναι η δεύτερη διοργάνωση, είχαμε και ένα περιφερειακό πρωτάθλημα σε αυτό τον ίδιο το χώρο. Επιλέχθηκε και ως αναπτυξιακό πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και μέχρι στιγμής οι αγώνες, από ό,τι με ενημερώνουν και εδώ οι υπεύθυνοι των αγώνων, στεύονται με μεγάλη επιτυχία. Έχει μέλλον το πικ-πονγκ στην Ελλάδα, έχει ταλέντα. Το πικ-πονγκ στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Είναι κοντά μας, είναι εδώ, αν τον βρούμε, μπορεί να έχει φύγει. Είναι ο Καλίνικος Κρεάγκα. Μιλήσατε μαζί του. Μιλήσατε, έτσι. Μιλήσατε. Ωραία. Έχουμε αθλητές, τον Παναγιώτη τον Γιόνι, που είναι 5 φορές έχει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας. Διεκδικεί άλλη μία συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Και βέβαια έχουμε το από πίσω έρχεται και σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, που είναι 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, 2 εφήβων και 2 νέων αντρών, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σαφώς υπάρχουν και νέα ταλέντα, υπάρχουν και πάρα πολλά κορίτσια που βρίσκονται ψηλά στο ranking list της Ευρώπης. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει διάθεση, υπάρχει υλικό. Η πανδημία λίγο μας κράτησε, φρέναρε, όπως όλα τα πράγματα, όλη την κοινωνία που την έχει φρενάρει. Δεν τα βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και ελπίζουμε ότι θα έχουμε από εδώ και πέρα περισσότερες τυχές. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ευχάριστο στις στιγμές που ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε και ευχαριστούμε για όλη την διοργάνωση που καταφέρατε να διοργανώσετε. Παρόλο που και οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες και θα είναι δύσκολες, πιστεύω θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτές τις διοργανώσεις που γίνονται στην επαρχία προβάλλεται και η επαρχία, αλλά και μπορούν να βγουν και περισσότερα ταλέντα? Εγώ πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνονται και πολλά πρωταθλήματα στην επαρχία. Εκτός από Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Πάτρα, τις μεγάλες πόλεις, πρέπει να πηγαίνει παντού για να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, τα παιδιά να γνωρίζουν και οι γονείς βασικά το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, και αυτό θα μας δώσει στο μέλλον περισσότερους αθλητές και εκπροσωπήσει σε μεγάλες διοργανώσεις. Ο χώρος εδώ πώς είναι? Είναι πάρα πολύ καλή η αίθουσα. Δεν υπάρχει παράπονο, είναι τέλεια η διοργάνωση. Το μέλλον του πικ-πονγκ στην Ελλάδα πώς το βλέπετε? Μπορούν να βγουν πρωταθλητές? Σίγουρα υπάρχουν πρωταθλητές. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Γιόνης οδηγεί την ομάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Με μεγάλες επιτυχίες έρχεται, με ταχύτητα και με πολύ μεγάλη δύναμη, ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος. Πιστεύω ότι θα δοκιμάσουμε, θα προσπαθήσουμε και η γυναική ομάδα να μπορεί να πετύχει κάποιες καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα. Όλα καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα βαίνει καλώς. Οι συμμετοχές είναι 110 συμμετοχές. Είχαμε 2-3 ακυρώσεις λόγω του κορονοϊού τελευταία στιγμής. Το γήπεδο είναι πλήρως λειτουργικό. Η βοήθεια είναι άμεση. Όλα λειτουργούν ομαλά. Το κρύο που ήταν και οι συνθήκες που ήταν το πιο δύσκολο, που δεν μπορούσαμε να τις προβλέψουμε, είναι μαζί μας και αυτοί. Στο ωράριο κανονικά γίνονται όλα. Μην σας πω, θα τελειώσουμε και πιο νωρίς. Συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα, έτσι? Είναι από 24 σωματεία από όλη την Ελλάδα, από όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Να σας πω, Πάτρα, Αθήνα, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, από όλες τις περιοχές. Η καρδιά του πικ-πονγκ χτυπάει εδώ στο κλειστό της Γιοργανής. Είμαστε τώρα ένα μήνα που είχαμε και την προγραμματική φάση της Βόρειας Ελλάδας, την κορυφαία, το κορυφαίο γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, που είναι το ανδρών γυναικών, που έγινε εδώ.
και επίσης έγινε και το αναπτυξιακό, δηλαδή συμπεριλάβαμε όλη την γκάμα, και τους άντρες οι καλύτεροι αθλητές και όλες τις ηλικίες από 9 χρονών έως 18. Ο Ασιά Καβάλας συμμετέχει με 22 αθλητές σε όλες τις κατηγορίες. Ήδη τελείωσε η μίνι κατηγορία που είναι μέχρι 9, πήραμε 2 μετάλλια, 2 τρίτες θέσεις. Στα κορίτσια έχουν μία πέμπτη, μία έκτη, μία έβδομη θέση και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ευελπιστούμε σε όλες τις κατηγορίες. Είμαστε μέσα στα 4 πρώτα φαβορί σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Και είναι και το πρώτο τουρνουά που γίνεται εκτός Καβάλας, όσον αφορά βέβαια τον ομό μας. Εκτός Δήμου Καβάλας. Ναι, 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 εκτός Καβάλας Δήμου, ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και λόγω της δυσκολίας του Δήμου και του Δήμου Καβάλας και της συνεργασίας της καλύτερης από άποψη γηπέδων, ότι υπάρχουν μόνο 2-3 ομάδες νομίζω είναι εδώ στο Δήμο Παγκαίου, είναι πιο εύκολο να συνεργαστούμε και να γίνονται τουρνουά πιο εύκολα στο Δήμο Παγκαίου. Θα θέλαμε να παίρναμε και το Πανελλήνιο Εφήβων Νεανίδων στην Καλαμίτσα, στη Καβάλα, αλλά δυστυχώς η Ομοσπονδία θα το δώσει στην Αθήνα, στο Αδωνίστη Φιλέας.